Έμαθα ότι το γύρισε σε 50 μέτρα πεταλούδα θα κάνει από εδώ και πέρα. 50 μεταλλούδα. Εντάξει, ήταν αγώνισμα το οποίο το έκανα την Κυριακή μόνο και μόνο για να έχω ένα αγώνισμα. Τίποτα. Λίγο έλειψε να πιάσει το όριο για τι αγκάρε του μεταλλούδα. Όχι, όχι, εντάξει. Το πάω καλά. Αλλά δεν πολύ πάω καθόλου. Πού το ασχοληθώ. Πολύ καλά. Για την εποχή είχε και την οντίτιδα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ ευχαριστημένη είμαι. Η προπόνηση με την ίδια βγήκε πάρα πολύ. Να δούμε στη Σαγκάη. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Τώρα μακάρι να συνεχίσει πολλού τραυματισμού και όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Γίνεται λόγο για 8 αγωνίσματα που θα κάνει στη Σαγκάη. Εγώ και ο Φέλιξ. γιατί έχω ακούσει ότι άμα δεν κάνει 8 αγωνίσματα θα πέσει βαρύ ο Φέλιξ. Όχι, όχι. 3 αγωνίσματα θα κάνω. 50 κατά ελεύθερο, 50 ύπτιο. Αυτά και τίποτα παραπάνω. Πρέπει να συγκεντρωθώ σε μερικά αγωνίσματα. Ο στόχο για τη Σαγκάη εκτό από μια διάκριση, α πούμε, έναν τελικό ή δύο τελικού, ποιο είναι? Είναι και το Ολυμπιακό όριο, δεν είναι? Ο πρώτος στόχος. Μετά ο τελικός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω. Από εκεί πέρα αυτό προσπαθούμε όλοι. Ένα τελικό. Ας πω πρώτος σε τελικό, ας πέρασουμε το στάδιο και μετά πάμε για τελικό. Δεν σκέφτομαι κατευθείαν τελικό. Πού έχεις περισσότερες πιθανότητες να το πιάσεις το όριο? Νομίζω 50 ελεύθερο. Είμαι πιο κοντά 50 ελεύθερο. Βέβαια θέλω να το πιάσω στα 2 50 ελεύθερο. Θα δούμε πώς θα πάει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.